Με την απόφαση της συνδιάσκεψης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν συμφώνησε και την καταγγείλαμε. Και το λέω για αποκατάσταση της αλήθειας, να μην φαίνονται ότι είναι και ομόφωνες αποφάσεις. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να αποφάσεις ομόφωνα. Δεύτερο, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε και να το μάθει ο κόσμος και να το ακούσει. Δεύτερο, γιατί διαφωνήσαμε. Γιατί είναι ένα τεράστιο νομοσχέδιο, προκλητικά παράδεκτο. Ουσιαστικά είναι τρία διαφορετικά νομοσχέδια, τα οποία ενσωματώνονται σε ένα. Έχει προκαλέσει δίκαια την κατακραυγή ως περιβαλλοντικό έγκλημα που καταπατάει το άρθρο 24 του Συντάγματος που δεν καταφέρατε να περάσει μέσα στην αναθεώρηση. Θέλετε λοιπόν να περάσετε το τερατούργημα αυτό με fast track διαδικασίες, χωρίς συζήτηση, χωρίς να ακούστε τι σημαίνει για τη ζωή του λαού και τις επιπτώσεις που φέρνει και στη σημερινή και στις επόμενες γενιές. Γελιοποιείτε στην κυριολεξία και τις διαδικασίες που ακούστηκε 130 ντρόπο άρθρα να συζητιούνται στην ίδια συνεδρίαση μαζί με τους φορείς, που οι φορείς καλούνται ακριβώς για το λόγο να μάθουμε, να ρωτήσουμε, να φωτίσουν. Και την ίδια μέρα μπαίνει και η συζήτηση για τη δεύτερη ανάγνωση. Τι έννοια έχει η δεύτερη ανάγνωση, αν δεν μπορούμε να δούμε τι προτείνανε, τι αλλαγές γίνονται. Όλα αυτά με μία λέξη λέγονται φήμωση. Γι' αυτό ζητάμε να σταματήσει εδώ και τώρα η διαδικασία, να αποσυρθεί το τερατούργημα.